Έχω μαζί μου τον Στέργιο Αναστασιάδη, τον οποίο θα καλησπερίσω μέχρι να ακούσουμε τον Χρήσανθο. Γεια σου, Στέργιο. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα. Πάμε στο Στέργιο Αναστασιάδη τώρα, τον ευχαριστούμε τον Χρήσανθο. Στέργιο, φτάσαμε στην... Κάπου τι είχαμε μπερδέψει, Κώστα, και εκπομπή στην πόλη μας, σε ραδιόφωνο. Εντάξει. Ζήτησε ο παραγωγός να πάρουμε τον Αντώνη Μίνου, πήραμε τον Γιώργο Μίνου. Συμβαίνουν αυτά. Είπε ο Γιώργος Μίνος, δεν είμαι ο Αντώνης Μίνος, θα σας πω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Γιατί θέλαμε τον Αντώνη Μίνος να πάω ΚΑΕΚ. Έτσι. Για τον Πάγεβιτ, θα σας πω εγώ για τον Πάγεβιτ. Πάρα πολύ ωραία εξηγήθηκε ο Γιώργος Μίνος. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε τώρα λοιπόν στην άβολη στιγμή, Στέργιο, να μην έχουμε ουσιαστικά να πούμε για ΠΑΟΚ πάρα πολλά πράγματα, παρά μόνο έκθεση ιδεών, εικασίες, ρεπορτάζ κτλ. Ή κάνω λάθος? Όχι, έτσι είναι. Δηλαδή, 5 μήνες μετά την πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι τους 8, όπου ο ΠΑΟΚ κυριαρχούσε μεσοβδόμαδα, από τον Αύγουστο του 21 μέχρι τον Απρίλιο του 22, φτάσαμε στο σημείο ο ΠΑΟΚ να έχει να παίξω. Ναι. Να μην απασχολεί η κινησιογραφία για κληρώσεις αντιπάλους, πιθανούς αντιπάλους, ταξίδια, συνεντεύξεις τύπου, όλα αυτά που έχουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες, και απλά περιοριζόμαστε ουσιαστικά στις προπονήσεις, γιατί ακόμα, εντάξει, θεωρητικά όλα. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Αγκούστο, τι κάνει ο Ζαμπά που εκεί τα είναι αθλιά του, τι ανάγκες έχει ο ΠΑΟΚ, τι πρέπει να φύγουνε, πράγματα χιλιοεπομένα και χιλιοτραγουδισμένα. Σωστά. Ρουμάνε κανόνες την πορεία σου και τέτοια. 100%. Κυρίες. Και καταγράφουμε τα γύρω-γύρω, όπως είναι για παράδειγμα το ότι δεν θα γίνει, όπως όλα δείχνει, το φιλικό με τον Άρη Λεμεσού. Αυτό τελικά τι έγινε, δεν βρέθηκαν εισιτήρια? Δεν βρέθηκαν εισιτήρια, που ήταν υποχρέωση των Κύπριων να βρουν εισιτήρια στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ξενοδοχείο βρέθηκε, έχει πολλά στην Κύπρο, αλλά ξενοδοχεία, εισιτήρια, λίγο δύσκολα ήταν τα πράγματα, γιατί είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Ναι, 45 άτομα, 50, 40, πόσα είναι? Ναι, δύσκολα. Οπότε, και επειδή διάβαζα και το πρωί ότι, το λέγαμε και με τον Κώστα Βασιλόπουλο, βρήκαν αντίπαλο η του Άρη Λεμεσού την Παρασκευή, Ονίσιλος. Ονίσιλος, ναι, υπάρχει. Ναι. Ονίσιλος, Αχαίροντας. Άρα τακτοποιήθηκαν αυτοί και δεν καίγονται. Κοίταξε, αλλιώς είναι να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό θέλαν οι Κύπροι και γι' αυτό το κενήξαν, και αλλιώς είναι να παίξουν ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στα αποδυτικά γήπεδα του Τσίριου με τον Ονίσιλο. Αλλά προκειμένου να ξεμείνουν οι Κύπροι, κλείσαν για Παρασκευή. Τώρα, άμα γίνει η ανατροπή, σήμερα, δεν είναι τίποτα να πούνε στους ανθρώπους του Ονίσιλου, παιδιά, άκυρο. Ή να παίξουν οι πιτσιρικάδες του Άρη Λεμεσού με τον Ονίσιλο και να παίξουν οι κανονικοί με τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τώρα που μιλάμε τουλάχιστον που να δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει την Παρασκευή για να παίξει Σάββατο με τον Άρη Λεμεσού. Υπήρξε και ένα θέμα με τον αγωνιστικό χώρο του Τσίριου. Αναφέρουν οι Κύπροι συνάδελφοι ότι είναι σε τόσο κακή κατάσταση όσο εγκυμονή και κινδύνο για τους ποδοσφαιριστές. Βρέθηκε μια λύση στο θέμα αυτό να πάει το φιλικό σε άλλο γήπεδο, αλλά φαίνεται πως είναι ξεπέραστο το θέμα με τα εισιτήρια. Ας περιμένουμε και σήμερα. Αλλά ξέρω εγώ, Τετάρτη φτάσαμε. Ναι. Okay. Δεν είναι αυτό που απασχολεί, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή αν θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη Λεμεσού ή όχι. Καθώς και θα είναι ένα καλό τεστ, μια καλή προπόνηση, αλλά άλλα πράγματα προέχουν για τον Δικέφαλο. Παίρνει το φιλικό με τον Άρη, απλώς ελείψει και άλλων πραγμάτων. Έτσι, το ανοίγουμε και λίγο περισσότερο. Παίρνει τη θέση όμως και του επίσημου παιχνιδιού που θα είχε αν προκρινόταν στην Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή πρέπει η ομάδα να έχει ένα παιχνίδι τώρα, γι' αυτό το κάνει. Πρέπει να βρει τώρα. Θα μου πεις τι να βρει. Ομάδες της Super League 2 την καλύτερη να είναι σε προετοιμασία. Τη χειρότερη να μην έχουν συγκεντρωθεί καν. Ας πάει στα 3-5 πηγάδια με τον Ερακλή, απέξαν φιλικό. Τον Ερακλή τον φοβάται το ΠΑΟΚ που είναι τώρα. Ας μην έρθει κανένα τράμπαλο από τον Ερακλή, κατάλαβες. Και έχουμε άλλα. Έχει και ο Ερακλής υλικό, δεν προλάβατε. Έχει κλείσει, έχει φιλικό το Σάββατο. Με την Πνελευσίνα, αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν έχει πολλές διαθέσιμες ομάδες, δηλαδή και στα γύρω-γύρω, αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάει, ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία ή να έρθει από την Βουλγαρία εδώ, έχουν αρχίσει και τα πρωταθλήματα. Γι' αυτό και μια δεξαμενή επιλογών είναι η Κύπρος, γιατί η Κύπρος
ξεκινάει 28 Αυγούστου, πιο αργά από εμάς. Mm-hmm. Εάν ξεκινήσουμε εμείς 20, 19 για την ακρίβεια. Εάν. Θα δούμε. Τη χειρότερη θα κάνει ο ΠΑΟΚ ένα, ο Λουτσέσκο ένα εξωτερικό διπλό. Δεν μπορεί να παίξει ούτε με τον ΠΑΟΚ Β που είναι στην προετοιμασία. Γιατί? Αν και ΠΑΟΚ Α, ΠΑΟΚ Β, μπορεί να μην ήταν τόσο φιλικό. Όντως. Εντάξει. Τα παιδάκια και τα λοιπά. Τα παιδάκια και τα λοιπά. Ναι, ναι. Παίξτε να δείξουμε την αξία μας το Λουτσέσκο και τα λοιπά. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Αυτά για τα, ας τα πούμε, αγωνιστικά. Έχει πολύ δρόμο πάω. Και αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα αργότερα και όχι 19-20-21, Κώστα, καληνύχτα. Τρεις εβδομάδες χωρίς δράση για μια ομάδα που έμαθε πέσει σε 2 και 3 αγώνες την εβδομάδα, είναι θέμα. Βέβαια. Απ' την άλλη όμως πάντα υπάρχει η άλλη πλευρά. Έχει το χρόνο ο Λουτσέσκου να συμμαζέψει την κατάσταση, να στρώσει την ομάδα και να έρθουν οι παίκτες που θα ενισχύσουν το ρόστερ ή ακόμα και να φύγουν κάποιοι παίκτες χωρίς να υπάρχει και η πίεση. Και όχι... Η πίεση είναι για αυτούς που φτάσουν, όχι για αυτούς. Και όχι τίποτα άλλο, τώρα θα μεγαλώσει και η εσωστρέφεια. Όταν δεν έχει αγώνες και δεν έχεις να ασχοληθείς, τώρα θα έχει η μουρμούρα, όχι αυτό, κοίταξε, όχι εκείνο. Κοίταξε, η μουρμούρα που ξεκίνησε από νωρίς στη σεζόν και κορυφώθηκε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ με τον αποκλεισμό, εγώ νομίζω ότι αρχίζει και υποχωρεί και είμαστε στη φάση τώρα της αδιαφορίας. Ότι τι να ασχοληθώ τώρα, ας αρχίσει το πρόγραμμα και βλέπουμε. Φυσικά υπάρχει κριτική. Φυσικά ο κόσμος ανησυχεί βλέποντας το ότι η ομάδα δεν κινείται. Να, κάποιον να πάρει, κάποιον να απομακρύνει, κάτι να κάνει. Αλλά δεν, νομίζω έχουμε φύγει τώρα που μιλάμε από τη φάση της οργής. Είμαστε σε μια φάση που λίγο απάθεια, προβληματισμός, δυσφορία, κούραση. Ενδεχομένως γιατί είναι θέματα που μας απασχολούν κάθε καλοκαίρι σχεδόν. Αυτό το δεκάρι όμως, το δεκάρι. Το δεκάρι, το οχτάρι, το δεκαπεντάρι Κώστα και το σαραντάρι της δημοκρασίας. Είναι θέματα λιπωμένα και αυτά. Αυτό το δεκάρι κάθε καλοκαίρι, ένα δεκάρι δεν βρέθηκε. Είχαμε το οχτάρι τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ήταν το οχτάρι. Το επίκεντρο τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ποιον είχαμε δέκα, τον Μπέλκα. Είχαμε τον Μπέλκα, γεννήθηκαν κάποιες ελπίδες με τον Μουρκ, φρούδες όπως αποδείχτηκαν. Η άφηξη του ΣΒΑΒ και του Κούρτη σταμάτησε την κουβέντα για τα οχτάρια και τα εξάρια και πήγε στο δεκάρι. Πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε, ούτε τον Τζιοβίνγκο ούτε κάποιον άλλον. Και φέτος, ενώ γεννήθηκε μια προσδοκία με τον Κουαλιάτα, ο προπονητής για τους δικούς του λόγους, εγώ τους σέβομαι, έχει αποφασίσει ότι είναι περισσότερο εξτρέμ ο Κουαλιάτα και όχι δεκάρι. Θα πω για μία ακόμα φορά ότι στη νέος τώρα καριέρα του που δεν είναι μεγάλη, ο Κουαλιάτα μοιράζει το χρόνο είτε στα αριστερά είτε στον άξονα, στο 10. Υπάρχει ο Μπίσεσβαρ, αλλά Κώστα, μόνο στη σκέψη ότι υπάρχει ο Μπίσεσβαρ, όπως και πέρσι υπήρχε μόνο ο Μπίσεσβαρ, δεν είναι αυτό τώρα δείγμα σοβαρού προγραμματισμού. Ναι. Μπορεί να πει κάποιος πολύ καλοπροαίρετος, υπάρχει και ο Φίλιππες ο Άρες. Ναι, υπάρχει, αλλά δεν μας έχει δείξει ότι αφενός είναι δεκάρι και αφετέρου μπορεί να δώσει τις λύσεις που θέλει ο προπονητής. Άρα λίγο πολύ πάλι τα ίδια θέματα με το περσινό καλοκαίρι συζητάμε, σύν την ανάγκη του ΠΑΟΚ, την τονίζουμε συνεχώς, να έρθει και ένας εξτρέμ. Δεν θα βγει χρονιά με Ζίφκοβιτς, Νάρη και Κουαλιάτα. Δεν θα βγει χρονιά. Θέλει ο ΠΑΟΚ κάτι καλό, αν μπορέσει και πάρει ο δικέφαλος κάποιον που να συνδυάζει το 10 με τα extreme θα είναι ό,τι καλύτερο, το ιδανικό, αλλά κάτι πρέπει να κάνει εκεί, γιατί με το Ζίφκοβιτς να έχει να σκοράρει εδώ και 5 μήνες, τελευταίο μας που σκόραρε ο Σέρβος το μας με τη Midland στην Τούμπα μέσα Φλεβάρι, από τότε δεν έχει σκοράρει σε Ευρώπη πρωτάθλημα κύπελο, τον Κουαλιάτα να έχει την ποιότητά του, αλλά δεν ξέρω αν με το καλημέρα μπορεί να δείξει τα διαπιστευτήριά του. Ο Φιλίππε Σουάρες να προβληματίζει. Μη μου πει κάποιος ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να στηρίξει στον Ομάρα Καντουρί. Θα γελάσω. Ναι. Πρέπει κάτι να γίνει εκεί. Και φυσικά να γίνει κάτι αν σήμερα, αύριο, σε μια εβδομάδα, σε 20 μέρες αποχωρήσει είτε ο Αγκούστο, είτε ο Κούρτιτ, είτε και οι δύο μαζί. Άρα λοιπόν
ενώ ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί, τα μέτωπα παραμένουν και πολλά και ανοιχτά και σοβαρά. Και λέμε για χιλιοστή φορά ότι πρέπει σιγά σιγά να κλείνουν ένα προς ένα, γιατί δεν θα πάρουμε, το λέω συνεχώς, χαμπάρι πότε θα βρεθούμε στην Τούμπα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανετολικός. Και εκεί, Κώστα, δεν υπάρχει μετά επιστροφή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος, ήταν υποχρεωμένος, αλλά τώρα ένα παραπάνω, να μπει στο πρωτάθλημα και να καταγράφει νίκες. Ναι. Αν θα καταγράψει 3, 4, 5 μαζεμένες, ίσως να έχει ξεπεριάσει και λίγο αποκλεισμός από την Ευρώπη. Όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά σε κάποιο βαθμό. Εάν ο ΠΑΟΚ πει στο πρωτάθλημα και αρχίσει τη μία γκέλα, τη δεύτερη γκέλα, και βλέπει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, η ΑΕΚ κάνουν ένα σειρή νικών, μετά από εκεί και πέρα νομίζω η κατάσταση θα είναι ανεξέλεγκτη και μη αντιστρέψιμη. Σωστό. Ωραία. Εντάξει, Στέργιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για την καταγραφή. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα.